Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα λάθη που γίνονται στη χρήση του πλυντηρίου. Πολλά λάθη που γίνονται από καταναλωτές πάνω στη χρήση του πλυντηρίου. Πριν συνεχίσω να πω ότι χορηγός του σημερινού βίντεο είναι η εταιρεία kokoris.gr που έχει ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Με ένα τηλέφωνο ή με ένα κλικ αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα βρεις τα πάντα από σακούλες για σκούπες μέχρι το πιο απίθανο ανταλλακτικό για την ηλεκτρική σου συσκευή. kokoris.gr και καθάρισες. Το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στη χρήση του πλυντηρίου είναι να το φορτώνουν, να το μπουκώνουν με πάρα πολλά ρούχα και ως αποτέλεσμα έχουμε, επειδή ειδικά οι καινούργιες συσκευές δεν παίρνουν πάρα πολύ νερό, είναι να βγάζουμε τα ρούχα μόλις τελειώσει το πλυντήριο και αυτά που ήταν στο κέντρο να μην έχουν βραχεί καθόλου. Δηλαδή το μπουκώνουμε ένα 8 κιλό, του βάζουμε ξέρω εγώ 9 κιλά και είναι σαν να μην έχουν βραχεί καθόλου κάποια ρούχα και σαν να μην έχουν πληθεί καθόλου. Νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσουν ρεύμα ή θα γλιτώσουν μία πλύση παραπάνω, δεν έχει να κάνει το πόσα πλυντήρια θα βάλεις με το ρεύμα που θα κάψεις. Αν βάλεις ένα πλυντήριο με 3 κιλά ρούχα και ένα πλυντήριο με 8 κιλά ρούχα, επειδή θα πάρει παραπάνω νερό με τα 8 κιλά και θα δουλεύει και πιο ζορισμένα το μοτέρ, θα σου κάψει πολύ παραπάνω ρεύμα από μία πλύση με 3 κιλά. Δεν γλιτώνεις κάτι δηλαδή με το να φορτώσεις το πλυντήριο. Καλύτερα να βάλεις 3 πλύσεις με 5 κιλά, 15 κιλά, παρά να βάλεις 2 πλύσεις με 8 και 7 κιλά. Το άλλο λάθος που κάνουν είναι να πλένουν μόνο με κρύο νερό για να μην καίνε ρεύμα. Δηλαδή βάζουν 2 ώρες, 3 ώρες πλύσεις με κρύο νερό ώστε να μην ζεστάνει καθόλου το πλυντήριο το νερό, για να μην καίνε ρεύμα, επειδή η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ένα πλυντήριο είναι η αντίσταση. Αυτό είναι λάθος, όχι γιατί δεν πλένονται σωστά τα ρούχα. Τα ρούχα, αν βάλεις ένα 3 ώρο πρόγραμμα με κρύο νερό, θα πληθούν. Τώρα υπάρχουν και ενισχυτικά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι λάθος γιατί μαζεύονται κατάλοιπα στο πλυντήριο. Το πλυντήριο 2 φορές το μήνα πρέπει να πλένεται στους 60 βαθμούς. Δηλαδή πρέπει να βάζετε 2 φορές το μήνα λευκά στους 60 ή να πλένεται μόνο του στους 60, 2 φορές. Γιατί από 50 βαθμούς και πάνω είναι πάρα πολλά μικρόβια και βακτήρια που σκοτώνονται. Ακόμα και το μικρόβιο της λεγιονέλας που δημιουργείται στα στάσιμα νερά μέχρι τους 50-55 νομίζω αντέχει, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άλλο λάθος που κάνουμε στα πλυντήρια είναι να βάζουμε πολύ λίγα ρούχα. Δηλαδή βάζουμε 2 παντελόνια τζίνι ή 2 πετσέτες προσώπου ή 2 φανελάκια ξέρω εγώ και θέλουμε να τα πλύνουμε, να τα στεγνώσουμε για να τα φορέσουμε. Αυτό είναι λάθος στα καινούργια πλυντήρια, γιατί δεν μπορεί να στύψει το πλυντήριο. Όταν έχει πολύ λίγα ρούχα μέσα δεν μπορεί να στύψει. Ή αν βάλουμε ας πούμε ένα μαξιλάρι, δεν μπορεί να το στύψει. Το έχω εξηγήσει σε άλλα βίντεο, πιο παλιά και πιο πρόσφατα βίντεο. Θέλει το κατώτερο, ένα καινούριο πλυντήριο θέλει μέχρι τη μέση και ρούχα μικρά. Δηλαδή αν καλύψει ένα μαξιλάρι μέχρι τη μέση, πάλι δεν θα στύψει. Το άλλο λάθος που κάνουμε είναι να βγάζουμε την αποχέτευση πάνω από το πλυντήριο για να φτάσει πιο μακριά. Δηλαδή το πλυντήριο βγάζει τη σωλήνα του νερού από κάτω από την αποχέτευση που βγάζει τα νερά, είναι πιασμένη μετά πάνω στο πλυντήριο, κάνει δηλαδή ένα ανάποδο πι, σαν σιφόνι, κρατάει τα νερά μέσα στο πλυντήριο. Αν εμείς τη βγάλουμε τη σωλήνα πάνω από το πλυντήριο, όπως θα παίρνει το νερό θα το αδειάζει συνέχεια και θα βγάλει σφάλμα. Βέβαια αυτό το εντοπίζουμε εύκολα, αλλά μερικές φορές δεν εντοπίζεται εύκολα και έχουμε βάλει πλύση, για 2 ώρες περιμένουμε και 2 ώρες το πλυντήριο παίρνει νερό και το χάνει. Άλλο λάθος είναι να κάνουμε προέκταση στη σωλήνα της αποχέτευσης. Ας πούμε έχουμε βάλει σε μια βεράντα ένα πλυντήριο, έχουμε ενώσει προέκταση σωλήνας και την έχουμε καταλήξει στο τελείωμα στα 6-7 μέτρα. Όσο βγάζει νερό το πλυντήριο, κάποια στιγμή σταματάει, ξεκινάει και παίρνει καινούριο νερό, όμως υπάρχει ακόμα νερό μες στη σωλήνα, δεν έχει φύγει και δημιουργεί αναρρόφηση και μας τραβάει και τα καινούργια νερά. Οπότε πρέπει στο τελείωμα, αν έχουμε κάνει προέκταση, να σηκώσουμε την αποχέτευση 60 πόντους. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε προέκταση όσα μέτρα θέλουμε, αλλά στο τελείωμα θα πρέπει να είναι σηκωμένη η σωλήνα περίπου 60 πόντους, ώστε να μην κάνει συνεχόμενη αναρρόφηση και μας τραβάει και τα νερά που υπάρχουν μέσα στο πλυντήριο. Λοιπόν,
Καυστικά και ακατάλληλα υγρά. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν καυστικά υγρά για να καθαρίσουν το πλυντήριο που δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Και αυτό τι κάνει, ξεραίνει τη φλάτζα και περνάει νερό στα ρουλεμάν και μετά θέλουμε ρουλεμάν. Δηλαδή δεν βάζουμε κάτι που δεν προορίζεται για πλυντήριο. Αν και η φλάτζα είναι πάρα πολύ ανθεκτική και στις θερμοκρασίες και στα χημικά, αν βάλουμε κάτι ακατάλληλο μπορεί να τη χαλάσουμε. Λοιπόν, το άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν ψάχνουμε τις τσέπες πριν βάλουμε ρούχα στο πλυντήριο. Ανάλογα και τη δουλειά βέβαια που κάνει ο άλλος. Μπορεί να βρεθούν μέσα στις τσέπες από χαρτιά μέχρι πρόκες. Και δείτε εδώ μία πρόκα τι ζημιά έκανε. Θέλει καλό ψάξιμο οι τσέπες. Ακόμα και τα ψηλά και τα μονόλεπτα και τα δεκάλεπτα μπορούν να φράξουν τη σωλήνα και δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα τα βρούμε στο φίλτρο, ό,τι και να πάρει, και δεν πολύ ψάχνουμε. Είναι λάθος, πρέπει να ψάχνουμε τσέπες. Το άλλο λάθος είναι να πλένουμε πάρα πολλές φορές το μήνα στους 90 βαθμούς, τα λευκά. Αν έχουμε κάποιο μωρό, φοβόμαστε και λέμε θα παίρνουμε όλα τα ρούχα άσπρα και τα πλένουμε όλα, τα αποστηρώνουμε 90. Λάθος. Όχι η αποστήρωση λάθος. Το να πλένουμε συνέχεια στους 90 είναι λάθος. Χαλάει αντίσταση γρήγορα. Μέχρι και ραγισμένους κάδους έχω δει από συνεχόμενα πλησίματα στους 90 βαθμούς. Φθείρει το πλυντήριο 5 φορές περισσότερο. Το πλήσιμο στους 90 φθείρει το πλυντήριο 5 φορές περισσότερο. Και την πλακέτα φθείρει γιατί τραβάει συνεχώς ρεύμα η αντίσταση. Και την αντίσταση φθείρει. Και τα πλαστικά του κάδου φθείρει, ξεραίνονται γρήγορα. Γενικώς κουράζει πάρα πολύ το πλυντήριο η πλήση στους 90. Γι' αυτό δεν προτείνω πάνω από 2-3 φορές το χρόνο 90 βαθμούς. Άλλο λάθος είναι η αγορά ενός πολύ φθηνού πλυντηρίου για οικιακή χρήση, για χρήση για οικογένεια. Επιλέγουμε ένα πλυντήριο που προορίζεται για φοιτητική χρήση, δηλαδή ένα πλυντήριο των 180-200 ευρώ προορίζεται για φοιτητική χρήση για 1-2 πλυντήρια την εβδομάδα. Αν το πάρουμε και είμαστε 5 άτομα και έχουμε κάποιον που δουλεύει παράδειγμα σε ζαχαροπλαστείο και βάζουμε 90 πλήσεις κάθε εβδομάδα και όλα αυτά, δεν θα βγάλει ούτε τριετία το πλυντήριο. Είναι φοιτητική χρήση, είναι το πολύ 10-12 πλυντήρια το μήνα, οπότε δεν κάνει για οικογενειακή χρήση. Είναι όλα τα υλικά λίγο πιο δεύτερα, οπότε δεν θα μας αντέξει. Και το άλλο λάθος που κάνουμε είναι να αγοράζουμε ένα πάρα πολύ ακριβό πλυντήριο και μεγάλο και να το βάζουμε, επειδή δεν έχουμε χώρο ας πούμε στο μπάνιο, να το βάζουμε σε μια βεράντα. Στη βεράντα και ο ήλιος θα το φθείρει και η υγρασία θα το φθείρει και ζωήφια μπορεί να περάσουν μέσα και να πάνε στην πλακέτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Βάζεις ό,τι χωράει στο χώρο σου, όσο μπορείς σε εσωτερικό χώρο, και επίσης είναι λάθος η αγορά πάρα πολύ ακριβού πλυντηρίου με την ελπίδα ότι θα μας κρατήσει πολλά χρόνια. Το αγοράζω αυτή τη μάρκα για να μου κρατήσει 20 χρόνια έχει τελειώσει. Μπορεί να πάρεις 2.000 ευρώ πλυντήριο, να σου κάνει μια βύθιση το ρεύμα με κάποιο κεραυνό και να κάψει πλακέτα για παράδειγμα, και η πλακέτα όταν ένα πλυντήριο έχει 1.500-2.000, η πλακέτα είναι το 1 τρίτο της τιμής. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή και να το πετάξει κιόλας. Εγώ πιστεύω το μεσαίο ράφι είναι το καλύτερο για αγορά πλυντηρίου, γύρω στα 500 ευρώ, 500 με 600 ευρώ. Επιλέγουμε μάρκες που τις ξέρουμε χρόνια. Σίγουρα είναι κάποιες μάρκες που τις ξέρουμε δηλαδή και μπορούμε να τις εμπιστευτούμε, όχι απόλυτα, αλλά παραπάνω από κάποιες άλλες που είναι καινούργιες ας πούμε. Αυτά είχα να πω, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.